Στον εμπορικό κόσμο της πόλης της Λάρισας σας μεταφέρω τον προβληματισμό και την αγανάκτηση των συναδέλφων. Από τη στιγμή που βγήκε για διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο το οποίο είναι άδικο και κατάπιστο για τους ελεύθερους επαγγελματίες, από τη στιγμή που μας βάζει όλους, τσουβαλιάζει όλους τους επαγγελματίες, ελεύθερους επαγγελματίες, και ότι είμαστε εκ προημίου κλέφτες, αυτό είναι κατά όλη την έννοια είναι άδικο. Από την άλλη μεριά, είμαστε το 2023. Έχουμε τόσες επιδοτήσεις το τελευταίο πενταετία, την οποία για να γίνουμε ψηφιακό κράτος. Το ψηφιακό κράτος έρχεται και μπορούμε ανά πάση στιγμή, όσον αφορά τουλάχιστον το δικό μας κλάδο, το εμπόριο, να διασταυρωθεί όσον αφορά τις αγορές με τα τιμολόγια, όσον αφορά τις πωλήσεις πάλι με τα τιμολόγια, όσον αφορά το POS, το οποίο το 85% των συναλλαγών στα καταστήματά μας γίνονται με το POS. Σε λίγο καιρό θα διασταυρώνονται και μέσω της ΑΕΔΕ. Δεν μπορεί σε μια τέτοια εποχή να συζητούμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε έλεγχο το τι πράττει το κάθε κατάστημα ή κάθε επιχείρηση. Νομίζω πως είναι άκυρο. Θα πρέπει να μαζευτεί, θα πρέπει να ξαναεπαναδιαπραγματευτεί με όλους τους φορείς. Εκτιμώ ότι θα εισακουστούμε, γι' αυτό είμαστε εδώ όλοι οι φορείς της πόλης και εκτιμώ ότι πρέπει να πάρουμε μέρος όλοι στο συλλαλητήριο μεθαύριο στην πόλη μας στις 12 η ώρα.